Στο γιο μου Κέσσαρα Νοστράδαμο, εύχομαι μια μακριά ζωή και ευτυχία. Η αργοπορημένη αφήξή σου, γιέ μου Κέσσαρα Νοστράδαμε, με έκανε να καταγράψω ό,τι είχα συσσωρεύσει σε πολλές νύχτες ξαγρύπνιας. Αφού το σώμα μου άφησε τον κόσμο, μακάρι ό,τι μου αποκαλύφθηκε από την ουσία του Θεού και τις αστρονομικές συγκυρίες να είναι η κληρονομιά σου και το καλό της ανθρωπότητας. Θα έμενα σιωπηλός και διακριτικός και θα συγκρατούμουν να γράψω όσα είχα μάθει. Όμως μετά αποφάσισα να διαδώσω τα γεγονότα μέχρι σήμερα, καθώς είναι γενικού ενδιαφέροντος, και να τα παρουσιάσω σε μια κωδικοποιημένη μορφή και σε μπερδεμένες προτάσεις. Όμως αφού τα αίτια είναι διαφορετικά και μπορεί να προκαλέσουν διαφορετικά αποτελέσματα ή και όχι, είναι πιθανό μόνο ένα μέρος της προφητείας, όπως ανακοινώθηκε, να βγει αληθινό. Από παλιά, η ματαιοδοξία της τρομερής μαγείας απορρίφθηκε από τις ιερές γραφές και καταδικάστηκε από τους νόμους της Εκκλησίας. Μόνο η υπολογίσιμη αστρολογία εξαιρέθηκε. Και χάρη στην αστρολογία και τη θεία επιφύτηση, εγώ μπόρεσα να αντιληφθώ και να γράψω τις προφητείες μου. Μου δόθηκαν πολλά συγγράμματα που ήταν κρυμμένα για αιώνες. Γνωρίζοντας την απειλή που παρουσιάζουν, τα έριξα στη φωτιά αφού τα είχα διαβάσει. Όσο οι φλόγες τα κατέτρωγαν και τα έγλυφαν φτάνοντας ψηλά στον αέρα, εμφανιζόταν μια υπερφυσική λαμπρότητα, πιο φωτεινή από το φυσικό φως, παρόμοια με την εκτυφλωτική αστραπή. Δεν θα αποκαλέσω τον εαυτό μου προφήτη, ούτε θα ισχυριστώ ότι έχω τέτοια επίδραση. Όμως όταν λαμβάνω αποκαλύψεις και εμπνεύσεις, εγώ, σαν αθνητός άνθρωπος, δεν είμαι τόσο μακριά από τον ουρανό με τις αισθήσεις μου, όσο από τη γη με τα πόδια μου. Σίγουρα είμαι μεγαλύτερος αμαρτωλός από όλους τον κόσμο και με θύμα όλων των ανθρώπινων πειρασμών. Όμως κάποιες φορές εκστασιάζομαι και εξαιτίας μεγάλων υπολογισμών που έκανα τις σπουδές μου ευχαρίστηση, έχω γράψει προφητικά βιβλία. Καθένα από αυτά περιέχει 100 στροφές με 4 στίχους η καθεμία, τις οποίες έχω σκοτεινιάσει ή θελημένα. Αυτές είναι συνεχείς προφητείες που ξεκινούν από σήμερα και φτάνουν στο έτος 3797. Έχω περιορίσει τόπους και χρόνους και έχω προφητεύσει το συγκεκριμένο σημείο του χρόνου όπου οι άνθρωποι που θα έρθουν μετά από εμάς θα ζήσουν για να δουν. Όταν εκπληρωθούν οι προφητείες μου, θα αναγνωρίσουν χωρίς άλλο αυτά που προέβλεψα σε άλλα βιβλία όπου εκφράστηκα πολύ πιο ξεκάθαρα. Τότε θα καταλάβουν τα πράγματα που είναι καλυμμένα τώρα, γιατί όταν έρθει ο καιρός, η άγνοια θα έρθει και θα υπάρξει μεγάλη διαφάνεια.
Εγώ! Ο θρύλος λέει ότι όποιος πιει από το κρανίο του Νοστράδαμου θα πρικιστεί με τις απίστευτες ικανότητες του Μάντι. Όμως ο θρύλος συνεχίζει και λέει ότι όποιος το κάνει αυτό θα πεθάνει επί τόπου. Έτσι ο τάφος του Νοστράδαμου παρέμεινε ανέγκυχτος για παραπάνω από 200 χρόνια. Μια χρονιά, το 1791, την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, τρεις μεθυσμένοι και θορυβόδεις στρατιώτες τόλμησαν να δοκιμάσουν αυτό τον θρύλο. Δεν ήταν η όψη του σκελετού που έκανε τους εισβολείς να παγώσουν από το φόβο τους, αλλά η πλάκα όπου έγραφε «Μάιος 1791» και την οποία βρήκαν στο φέρετρο. Αυτή η πλάκα πρέπει να τοποθετήθηκε στον τάφο όταν έθαψαν τον Νοστράδαμο τον Ιούλιο του 1566. Δεν είχε απλά ο Νοστράδαμος προβλέψει μόνο την ημερομηνία του θανάτου του, αλλά και την ημερομηνία που τρεις μεθυσμένοι στρατιώτες θα άνοιγαν τον τάφο του. Ο πυροβολισμός που σκότωσε τους στρατιώτες ήταν μια σφαίρα που εξωστρακίστηκε από μια μονομαχία που γινόταν και κοντά. Μια σφαίρα που εξωστρακίστηκε και έτυχε να εκπληρώσει το θρύλο και την προφητεία του Νοστράδαμου. Μισελ ντε Νοστραντάμ, επωνομαζόμενος Νοστράδαμος. Ποιος ήταν αυτός ο θρυλικός φυσικός, αστρολόγος και μάντης που προς τα τέλη του σκοτεινού μεσαίωνα, περίπου πριν 400 χρόνια, προέβλεψε το μέλλον της ανθρωπότητας σε 942 κωδικοποιημένες μυστηριώδεις τροφές. Αφού ανοίχθηκε ο τάφος το 1971, τα απομεινάρια του σώματος του Νοστράδαμου μεταφέρθηκαν στην εκκλησία του Σαλάν και ενταφιάστηκαν εκεί. Το τελευταίο και τελικό μέρος όπου ησύχασε είναι μόνο 40 χιλιόμετρα μακριά από το μικρό χωριό Saint-Raymond de Provence, όπου γεννήθηκε ο Νοστράδαμος στις 14 Δεκεμβρίου 1503. Οι πρόγονοί του είχαν εβραϊκή καταγωγή, όμως οι γονείς του προσελητίστηκαν στο χριστιανισμό. Ο πατέρας του ήταν φυσικός. Η οικογένεια ζούσε σε ένα απλό μικρό σπίτι δίπλα στην εκκλησία. Ο παππούς του, φυσικός και ο ίδιος, ξεκίνησε από πολύ νωρίς και δίδασκε το μικρό ιατρική και τις τέχνες. Όμως αυτό που αποδείχθηκε ότι είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία αργότερα τον εισήγαγε επίσης στην επιστήμη των αστεριών, την αστρονομία και την αστρολογία. Με αυτή την εξαίρετη εκπαίδευση σαν βάση, ο Νοστράδαμος ήρθε στην Ακαδημία του Μονπελιέ όπου σπούδασε ιατρική. Ακόμα και στο Πανεπιστήμιο εντυπωσίασε τους συμφοιτητές του και τους δασκάλους του με τις διαλέξεις του για την αστρολογία. 100 χρόνια πριν το Γαλιλαίο λένε ότι υποστήριξε τη θεωρία ότι η γη είναι στρογγυλή και περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. Το 16ο αιώνα η Πανούκλα, αυτή η τρομερή επιδημία του Μεσαίωνα, απλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Αφού είχε αποκτήσει τον δοκτορά του, ο Νοστράδαμος, στην ηλικία των 22 χρόνων, αφιέρωσε όλες τις δυνάμεις του στην καταπολέμηση της επιδημίας. Το πιο δυνατό του όπλο κατά της επιδημίας ήταν η υγιεινή, το καθαρό νερό και ο καθαρός αέρας. Όταν θεράπευε τους αρρώστους, βασιζόταν περισσότερο στο ένστικτό του παρά στην παραδοσιακή ιατρική. Η επιτυχία του ήταν εκθαβωτική και η φήμη του σαν μεγάλου θεραπευτή και γιατρού κατά της Πανούκλας απλώθηκαν γρήγορα μέχρι που οι άρρωστοι έρχονταν από όλη την Ευρώπη για να τους θεραπεύσει εκείνος. Όμως δεν μπόρεσε να σώσει τη γυναίκα και τις κόρες του. Μετά το θάνατό τους, ο Νοστράδαμος πικραμένος και μόνος άρχισε να ταξιδεύει χωρίς σκοπό. Παρά το γεγονός ότι συνέχιζε να κάνει πρακτική σαν φυσικός και γιατρός, όλο και περισσότερο έστρεφε την προσοχή του στη μελέτη της αστρολογίας και του μυστηρίου.
Εκείνη την εποχή ο Νοστράδαμος είδε τα πρώτα οράματα για τα μελλοντικά γεγονότα. Επέστρεψε στα νότια της Γαλλίας, όπου εγκαταστάθηκε στη μικρή κοινότητα του Σαλών και παντρεύτηκε ξανά. Ο Νοστράδαμος συνέχισε τις σπουδές του και άρχισε να καταγράφει τα πρώτα οράματά του. Δεν άργησαν να εξαπλωθούν ιστορίες και φήμες για το θεραπευτή και μάντη που θεωρούνταν ένας εκκεντρικός ξένος στο χωριό. Περνάω μόνος τις νύχτες μου, σκυμμένος πάνω από τις κρυφές σπουδές μου. Όλα προβλέπονται από την θεϊκή έμπνευση και αποκαλύπτονται στον προφήτη από το πνεύμα των αγγέλων. Χρειέται με το χάρισμα του προφήτη που τον διαφωτίζει. Οι εικόνες της φαντασίας του ταρακουνούν. Εικόνες που κερδίζουν προφητική σιγουριά κατά τη διάρκεια της ημέρας, σαν αποτέλεσμα της μελέτης των αστεριών και όταν συσχετίζονται με τις βιβλικές προφητείες. Μπορούσε ο Νοστράδαμος να δει και να ακούσει τις προφητείες που έγραψε σαν να είχε ταξιδέψει στο μέλλον. Όταν ο Νοστράδαμος έγραψε τις προφητείες του, περίπου στα μέσα του 16ου αιώνα, η Ιερά Εξέταση βασίλευε στην Ευρώπη. Ήταν η εποχή που οι μάγισσες καίγονταν στα πυρά και οι άπιστοι διώκονταν βάναυσα. Αμέτρητοι αθώοι άνθρωποι βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν. Αν ο Νοστράδαμος είχε γράψει τις προφητείες του σε μη κωδικοποιημένη μορφή, σίγουρα θα είχε υπάρξει και αυτός θύμα της εποχής. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισε να εκφράσει έτσι τις προβλέψεις του, ώστε να επιζήσουν τη σύγχυση της εποχής και να διασωθούν για το μελλοντικό καλό της ανθρωπότητας. Έγραψε τις προφητείες του με κωδικοποιημένο τρόπο, σε στροφές 4 γραμμών, χρησιμοποιώντας τη μητρική του γλώσσα, τα γαλλικά, με διάσπαρτες λατινικές και ελληνικές εκφράσεις. Συνολικά έγραψε 942 στροφές 4 γραμμών, τις οποίες χώρισε σε ομάδες των 100, τις λεγόμενες αιώνες. Όμως ο 7ος αιώνας περιέχει μόνο 42 στίχους. Τους πρώτους 7 αιώνες τους αφιέρωσε στο γιο του Κέσσαρα. Πρώτη φορά εκδόθηκαν το 1555, 2 χρόνια μετά τη γέννηση του γιου του. Οι τελευταίοι 3 αιώνες εκδόθηκαν το 1558 και τους αφιέρωσε στο βασιλιά Ερίκο το Δεύτερο, που είχε πληγωθεί θανάσιμα στη διάρκεια ενός τουρνουά λίγο μετά. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο σήμερα ότι ο βασιλιάς, αν και ήξερε τις προφητείες του Νοστράδαμου, δεν τις θεωρούσε αρκετά ενδιαφέρουσες ή σημαντικές. Γιατί αλλιώς θα είχε πάρει στα σοβαρά την προφητεία που αναφερόταν στον ίδιο το θάνατο. Στον 35ο στίχο του 1ου αιώνα ο Νοστράδαμος γράφει: «Το νερό λιοντάρι θα κατακτήσει το παλιό στο πεδίο της μάχης. Θα πολεμήσουν άντρας εναντίον άντρα. Μέσα από το χρυσό κλουβί θα βγάλει το μάτι του. Δύο τραύματα σε ένα και έτσι θα πεθάνει με ένα σκληρό θάνατο». Αν και ο Ερίκος ο Δεύτερος ήξερε το στίχο, επέμενε να συμμετέχει σε ένα τουρνουά με τον κόμι του Μοντγκόμερι για να διασκεδάσουν την ομίγυρη στο γάμο του γιού του. Το χρυσό του κράνος θα τον προστάταβε από κάποιο τραυματισμό. Όταν συγκρούστηκαν οι υπείς, έσπασε το κοντάρι του αντιπάλου του και διαπέρασε το γύσο του κράνους του. Μέσα από το μάτι, το κοντάρι πέρασε βαθιά στο κεφάλι του βασιλιά. Μετά από μια βασανιστική ασθένεια, ο βασιλιάς πέθανε στις 10 Ιουλίου 1559.
Σε ένα γράμμα στο βασιλιά ο Νοστράδαμος επίσης επεσήμενε ότι η μοίρα και τα γεγονότα που περιγράφονται στις προφητείες του μπορούν να αποφευχθούν. Κι όμως είναι στα χέρια της μοίρας να αποφασίσει το αντίθετο. Μία από τις πρώτες προφητείες που βγήκαν αληθινές μετά το θάνατο του Νοστράδαμου ήταν γραμμένη στο 51ο στίχο του 2ου αιώνα. Το αίμα των δίκαιων θα είναι η μοίρα του Λονδίνου. 20 βόλτα στραπή θα κάψω την πόλη, όταν το 6 εμφανιστεί 3 φορές. Η ηλικιωμένη κυρία θα βουτήξει από την ψηλή θέση της και θα σκοτώσει αρκετούς της ίδιας θρησκείας. Ο Νοστράδαμος εννοούσε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Λονδίνο, που κατέστρεψε σχεδόν ολόκληρη την πόλη. Στο 2ο στίχο αναφέρει ακριβώς τη χρονιά, όταν το 6 εμφανιστεί 3 φορές. Η πυρκαγιά ξέσπασε το 1666. Όταν συνέβαιναν τέτοιες καταστροφές παλιά, οι άνθρωποι συχνά έψαχναν προστασία σε εκκλησίες που είχαν χτιστεί από πέτρες. Στη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς του Λονδίνου, ο καθεδρικός ναός όμως του Αγίου Παύλου καταστράφηκε επίσης, θάβοντας πολλούς ανθρώπους. Και αυτό το είχε προβλέψει ο Νοστράδαμος. Η ηλικιωμένη κυρία θα βουτήξει από την ψηλή θέση της και θα σκοτώσει αρκετούς της ίδιας θρησκείας. Το γεγονός του 18ου αιώνα που προφητεύει ο Νοστράδαμος και περιγράφει σε πολλούς στίχους είναι η Γαλλική Επανάσταση του 1789. Οι μπλε σκούφιδες θα ευχαριστήσουν το λευκό σκούφι με κακό για το καλό που του έχει κάνει η Γαλλία. Ο θάρατος ανθεί, οι μεγάλοι θα κρεμαστούν από τα κλαδιά, ο βασιλιάς θα ηγείται το φυλακισμένο. Αυτοί με τα μπλε, οι δημοκρατικοί, παίρνουν φοβερή εκδίκηση από τους λευκούς, τους βασιλικούς. Όλοι φορούν ένα κρίνο και αυτοί είναι οι βασιλικοί, καταδικάζονται σε θάνατο. Αυτός που έχει ανέβει ψηλά στη διοίκηση του κράτους, έχει έναν κόκκινο αρχηγό στην αυλή του. Είναι απίστευτα σκληρός και βάναυσος και το φοβούνται όλοι. Αυτός θα είναι ο διάλογος της ιερής μοναρχίας. Αυτές οι γραμμές μάλλον περιγράφουν το Ροβεσπιέρο. Πριν την Επανάσταση, εκπροσωπούσε την Τρίτη Σύνοδο στη Γενική Συνέλευση των Εκπροσώπων του Κράτους. Ο Αρχιεπίσκοπος Ταλεϊράντος, ο Κόκκινος, ήταν ο αρχηγός του. Και αφού καταργήθηκε η μοναρχία, ο Ροβεσπιέρος ήταν ο πιο ισχυρός άντρας στο κράτος, που καταδίωξε τους αντιπάλους του με σκληρή βία, μέχρι που εκτελέστηκε και ο ίδιος. Ο Νοστράδαμος προφήτεψε και μια άλλη επανάσταση που προκάλεσε πόλεμο στη Ρωσία, βία και μια μακρά δικτατορία. Το βασίλειο θα παραμείνει σε δύο, όπως θα το κρατήσουν μόνο για ένα μικρό διάστημα. Για 3 χρόνια και 7 μήνες θα υπάρξει πόλεμος. 2 υποτελείς θα επαναστατήσουν ο ένας εναντίον του άλλου. Ο πιο νέος που έχει γεννηθεί στην Αρμενία θα είναι νικηφόρος. Ο Λένιν και ο Τρόσκι ήρθαν στην εξουσία τον Νοέμβριο του 1917. Το Μάρτιο του 1918 σύναψαν μια διαφορετική ειρήνη με τη Γερμανία ακριβώς 3 χρόνια και 7 μήνες μετά το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 2 υποτελείς θα επαναστατήσουν ο ένας εναντίον του άλλου. Μετά το θάνατο του Λένι το 1924, ο Τρόσκι και ο Στάλιν έγιναν οι χειρότεροι εχθροί. Ο πιο νέος που έχει γεννηθεί στην Αρμενία θα είναι νικηφόρος. Ο Στάλιν είναι ο νικητής αυτής της διαμάχης. Ήταν ο πιο νέος από τους δύο και είχε γεννηθεί στη Γεωργία, που στην εποχή του Νοστράδαμου ήταν κομμάτι της Αρμενίας. Στις προφητείες του ο Νοστράδαμος αναφέρει πολυάριθμους πολιτικούς και θρησκευτικούς αρχηγούς. Κάποιους από αυτούς τους ονομάζει αντίχριστους. Δεν περιγράφει τους ανθρώπους, αλλά τον τρόπο με τον οποίο παραβιάζουν τις αρχές της ειρήνης και τον χριστιανισμό με τις πράξεις τους. Πολλοί συγγραφείς που έχουν μελετήσει τις προφητείες του Νοστράδαμου πιστεύουν ότι αναφέρεται σε 3 αντίχριστους. Σύμφωνα με τις ερμηνείες τους, ο Ναπολέοντας ήταν ο πρώτος και ο Χίτλερ ο δεύτερος αντίχριστος. Ένας τρίτος δεν έχει έρθει ακόμα, για τον οποίο γράφει στον 77ο στίχο του 8ου αιώνα. Ο τρίτος αντίχριστος σύντομα θα επιτεθεί σε 3.
Ο πόλεμος του θα διαρκέσει 27 αιματηρά χρόνια. Όποιος δεν συμμαχήσει μαζί του θα σκοτωθεί, θα αιχμαλωτιστεί, θα χαθεί. Το αίμα των ανθρώπινων σωμάτων θα κοκκινήσει στο νερό, η γη θα καταστραφεί από το χαλάζι. Κοντά στην Ιταλία ένας αυτοκράτορας θα γεννηθεί και ο θρόνος του θα κοστίσει ακριβά στο βασίλειο. Όσοι θα έχουν σχέση μαζί του δεν θα τον περιγράφουν σαν κυβερνήτη, αλλά μάλλον σαν χασάπι. Ο Νοστράδαμος πρώτος περιέγραψε τον τόπο που γεννήθηκε ο Ναπολέοντας, στο νησί της Κορσικής, έξω από τις ακτές της Ιταλίας. Τότε μαθαίνουμε ότι αυτός ο άντρας δεν ξεχωρίζει τον εαυτό του από το μεγαλείο του σαν κυβερνήτης, αλλά εξαιτίας των πολεμικών ενστίκτων του. Η θρηλυκή άνοδος του Ναπολέοντα από απλό στρατιώτη σε αυτοκράτορα της Γαλλίας, η εχθρική του στάση απέναντι στην εκκλησία και τα μοναστήρια που συστηματικά αποψηλώθηκαν κατά τη βασιλεία του, περιγράφεται από τον Νοστράδαμο στο 57ο στίχο του 8ου αιώνα. Από απλό στρατιώτης ανέρχεται σε αυτοκράτορα, από το κοντό παντελόνι στο μακρύ. Είναι θαραλέος στον πόλεμο και σαν να βγάζει νερό από σφουγγάρι, κάνει τους ιερείς να αιμορραγούν και να ασπίζουν. Όμως ο Νοστράδαμος δεν προφητεύει μόνο την άνοδο και την εξουσία του Ναπολέοντα, αλλά και την εξορία του. Ο άρχοντας που ηγήθηκε πολλών ανθρώπων είναι μακριά από το δικό του ουρανό, ανάμεσα σε ξένες γλώσσες. Θα καταλήξει σε ένα μικρό νησί 5.000 ανθρώπων, σε μια καλύβα στη θάλασσα, θα του απαγορεύσουν να δραπετεύσει. Για το δεύτερο αντίχριστο ο Νοστράδαμος γράφει: «Ένας μεγάλος γεννιέται στο Ρήνο, στα όρη Νόρικ. Ο Ρήνος των ορών Νόρικ είναι ο Δούναβης, από ανθρώπους που ήρθαν πολύ αργά. Εννοεί την Αυστρία. Ο Χίτλερ γεννήθηκε στο Μπράουνάου, στα αυστρογερμανικά σύνορα, στην περιοχή του Δούναβη. Θα υπερασπίσει τη Σαρμάτια και την Πανόνια. Η Σαρμάτια και η Πανόνια είναι τα εδάφη γύρω από την περιοχή Βίστουλα και το Δούναβη. Κανείς δεν θα ξέρει τι του συνέβη. Μετά το τέλος του πολέμου υπήρχαν φήμες ότι ο Χίτλερ ήταν ακόμα κάπου ζωντανός». Ένας αρχηγός από την ευρύτερη Γερμανία θα έρθει να προσφέρει ψεύτικη βοήθεια. Ο βασιλιάς των βασιλέων θα βοηθηθεί από την Πανόνια. Η ανατροπή του θα συνοδευτεί από ποτάμια αίματος. Για πολλούς, ο Χίτλερ ήταν ο μεγάλος σωτήρας από την ανεργία και τους Μπολσεβίκους. Ο βασιλιάς των βασιλέων, όπως έβλεπε ο Χίτλερ τον εαυτό του, βρήκε βοήθεια στην Πανόνια, δηλαδή την Αυστρία. Σε πολλούς στίχους του Νοστράδαμου βρίσκουμε τη λέξη «Χίστερ». Κάποιοι λένε ότι «Χίστερ» είναι η λατινική λέξη για το Δούναβι και ότι ο Νοστράδαμος εννοούσε απλά το ποτάμι. Άλλοι σχολιάζουν ότι η ομοιότητα του Χίστερ με τη λέξη Χίτλερ δεν είναι τυχαία και ότι με τη λέξη Χίστερ ο Νοστράδαμος περιγράφει τον άντρα που γεννήθηκε στον Δούναβη. Ένας από τους στίχους που περιλαμβάνει τη λέξη Χίστερ λέει τα ακόλουθα. «Κτίνη άγρια από την πείνα κολυμπού στο ποτάμι. Τα περισσότερα πεδία μάχης θα είναι κατά μήκος του Δούναβη. Σε ένα κλουβί από σίδερο ο μεγάλος διατάζει εξορία όταν δεν είναι κανένα παιδί πια ασφαλές στη Γερμανία». Μήπως το κλουβί από σίδερο σημαίνει τα βαγόνια του σιδηροδρόμου που μετέφερα χιλιάδες ανθρώπους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μια προφητεία περιγράφει τον τρόμο του καθεστώτος των Ναζί στο στίχο 17 στον 9ο αιώνα. Εδώ ο Νοστράδαμος περιγράφει τους φούρνους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και συγκρίνει τον Χίτλερ με τον Έρωνα. Ο ένας κατά δύο και Εβραίους, ο άλλος Χριστιανούς. Ο πρώτος από το Τρίτο Ράιχ είναι χειρότερος από τον Έρωνα. Στόχος του είναι μόνο ένας, να χύσει ανθρώπινο αίμα. Οι φούρνοι της θυσίας υψώνονται ξανά. Η χρυσή εποχή πεθαίνει. Σε πολλούς ακόμα στίχους ο Νοστράδαμος προφητεύει λεπτομέρειες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, για παράδειγμα την ειρήνη ανάμεσα στο Στάλιν και το Χίτλερ. Θα προσαρτήσει το Μπράμπαν, τη Φλάνδρα, το Γκέντ, την Μπρίζ και την Πουλόν στην ευρύτερη Γερμανία.
Ο άνθρωπος της ψεύτικης ανακοχής, ο μεγάλος ηγέτης από την Αρμενία, θα επιτεθεί στη Βιέννη και το Βερολίνο. Ο Νοστράδαμος δεν προέβλεψε μόνο την επίθεση των γερμανικών στρατευμάτων στην Ολλανδία και το Βέλγιο, αλλά και τη συμφωνία μη επίθεσης ανάμεσα στο Στάλιν και το Χίτλερ, καθώς και την κατάληψη της Βιέννης και του Βερολίνου από τον κόκκινο στρατό. Σε έναν άλλο στίχο, ο Νοστράδαμος περιγράφει όντα «Μισά γουρούνια, μισοί άνθρωποι, τραγουδούν και μάχονται θορυβώδεις μάχες στον ουρανό και μπορεί κανείς να ακούσει τα κτίνη να μιλούν». Αναφερόταν πως ο Νοστράδαμος στα αεροπλάνα και τις αερομαχίες. Η είσοδος της Μεγάλης Βρετανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προβλέπεται στο στίχο 71 στον 3ο αιώνα. Ο πληθυσμός του νησιού για καιρό υπό πολλή ορκία βρίσκει το κουράγιο και τη δύναμη εναντίον του εχθρού. Μερικοί ερμηνεύουν έναν άλλο στίχο, ότι σημαίνει πως ο Νοστράδαμος προέβλεψε πως οι κάτοικοι του Λονδίνου θα έψαγναν για καταφύγιο στα τούνελ του υπόγειου σιδηρόδρομου κατά του βομβαρδισμού από τη γερμανική Λουτβάφε. Λέει, τόσο μεγάλη είναι η εισβολή από τον κλέφτη, που όλοι ψάχνουν για προστασία κάτω από τη μεγάλη γραμμή. Μήπως η μεγάλη γραμμή σημαίνει το δίκτυο του υπόγειου σιδηροδρόμου του Λονδίνου? Το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου περιγράφεται στον 33ο στίχο του 3ου αιώνα. Ο εχθρός θα είναι πολύ κοντά στην πόλη όπου θα μπει ο λύκος. Ξένα στρατεύματα θα εξαπλωθούν σε μεγάλα κομμάτια της ξηράς. Οι ξένοι θα περάσουν πάνω από τον τοίχο και πάνω από τις Άλπεις. Το αρχηγείο του Χίτλερ, το Wolfsanste, ήταν στην Ανατολική Προσία, εκεί που τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στο γερμανικό έδαφος. Γερμανικές πόλεις βομβαρδίστηκαν κατά συρροή από την Αμερικανική και τη Βρετανική αεροπορία και οι συμμαχικές δυνάμεις ξεπέρασαν το οχυρό του Ατλαντικού, το οποίο ο Νοστράδαμος αποκαλεί τείχο. Κοντά στα λιμάνια και στις δύο πόλεις θα πέσει πανούκλα που ομοιά της δεν έχει δει κανένας άνθρωπος. Πείνα και επιδημίες βασιλεύουν παντού, ουρλιάζουν για βοήθεια στον αθάνατο Θεό. Μήπως είναι αυτή μια περιγραφή για το πώς είδε ο Νοστράδαμος τις πόλεις του Ναγκασάκη και της Χιροσίμα αφού έπεσαν οι πρώτες ατομικές βόμβες? Στις 6 Αυγούστου 1945, όταν έπεσε η πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, πριν συμβεί, θα υπάρξουν σημάδια στον ουρανό. Σκοτώθηκαν πάνω από 250.000 άνθρωποι. Ο καμένος στόλος του παλιού εμπορικού επιμελητηρίου και το μουσείο είναι μνημεία για τα θύματα και ενθυμίσεις ότι δεν πρέπει ποτέ ξανά να αγγίξουμε καταστροφικά όπλα. Μια υπενθύμηση που ο Νοστράδαμος την επαναλαμβάνει συχνά σε πολλούς στίχους. Για πολλούς ήταν ένας προφήτης της ειρήνης, μια ελπίδα για την Αμερική και τον κόσμο. Έτσι το σοκ από τη δολοφονία του Τζον Κένεντι ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί και από ποιον δολοφονήθηκε ο Κένεντι? Αυτές οι ερωτήσεις παραμένουν μέχρι σήμερα χωρίς απάντηση. Όμως ακόμα και ο Νοστράδαμος ήξερε. Ο μεγάλος θα συντριβεί από λάμψη σήμερα μεσημέρι. Αυτό το τρομερό συμβάν θα προβλέψει η Αγγελιοφόρος από ψηλά. Σύμφωνα με την προφητεία, κι άλλος ένας θα πέσει τη νύχτα. Αυτός ο στίχος προβλέπει τη δολοφονία του Τζον Κένεντι και του Ρόμπερτ Κένεντι. Στο δεύτερο στίχο, ο Νοστράδαμος γράφει ότι αυτά τα εγκλήματα θα προβλεφθούν άλλη μια φορά από έναν προφήτη της σύγχρονης εποχής και αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Το 1952, 11 χρόνια πριν το γεγονός, το medium Gene Dixon δημόσια προειδοποίησε ότι θα γινόταν δολοφονική επίθεση κατά του Προέδρου.
Η κυρία Ντίξον έλεγε, έτσι σε κάποιο κανάλι έπιασε το όνομα Όσβαλντ, πριν καν συμβεί τίποτα. Προσπάθησα με πολλούς τρόπους να ειδοποιήσω τον πρόεδρο, όπως θυμάμαι. Ο καλύτερος και πιο εύκολος τρόπος ήταν να πάω στην Γκέιτ Χάλεϊ. Ήταν πολύ καλή φίλη του πρόεδρου. Μάλιστα ήξερε τον πατέρα του πολύ πριν γεννηθεί ο Τζακ. Της είπα να πάει στο Λευκό Οίκο και να προειδοποιήσει τον Τζον να μην πάει νοτιοδυτικά, γιατί το ταξίδι του δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα. Εκείνη μου είπε, «Τζιν, ποιο ταξίδι?» Της είπα, «Το ταξίδι στο Τέξας». Ξέρω ότι υποσχέθηκε να πάει στο Λευκό Οίκο και το έκανε. Όμως, όπως και η προειδοποίηση της Τζιν Ντίξον, και άλλες προειδοποίησεις του Νοστράδαμου αγνοήθηκαν. Στο στίχο 37 του 6ου αιώνα περιέγραψε τη δολοφονία με ακριβείς λεπτομέρειες. Μια προφητεία που συνέβαλε στα αντιβατικά στοιχεία που υπάρχουν ακόμα και σήμερα για την αληθινή δολοφονία του Τζον Κένεντι. Η αρχαία υπόθεση θα ολοκληρωθεί. Από τη στέγη η καταστροφή θα κατέβει πάνω στο μεγάλο άντρα. Ένας αθώος θα κατηγορηθεί για το θάνατό του, ενώ ο ένοχος θα κρύβεται στο πυκνό δάσος. Ο Λι Χάρβι Όσβαλντ συνελήφθη σαν ο δολοφόνος του Προέδρου. Όμως πριν καν πάει η υπόθεση στα δικαστήρια, σκοτώθηκε και ο ίδιος. Αρχικά πίστευαν ότι ήταν ο μόνος δολοφόνος. Όμως πρόσφατα στοιχεία συμβάλλουν στη θεωρία πως υπήρχαν κι άλλοι και ότι δεν πυροβόλησε ο ίδιος ο Όσβαλντ τη θανάσιμη βολή. Ένας αθώος θα κατηγορηθεί για το θάνατο. Λέγεται ότι ο Όσβαλντ πυροβόλησε τον Κένεντι από πίσω, από ένα παράθυρο στον έκτο όροφο αυτού του κτηρίου. Όμως ο πρόεδρος χτυπήθηκε από δύο σφαίρες και η δεύτερη, η χαριστική, το χτύπησε από μπροστά, όπως φαίνεται καθαρά σε αυτό το ερασιτεχνικό φιλμ. Το μόνο πιθανό κρυσφύγετο για τον δολοφόνο που πυροβόλησε τον πρόεδρο από μπροστά ήταν αυτή η θάμνη. Πράγματι, αυτό το φιλμ δείχνει ότι αυτό μπορεί να είναι το περίγραμμα ενός άντρα με όπλο. Τι έλεγε ο Νοστράδαμος στον τέταρτο στίχο? Ο ένοχος κρύβεται στο πυκνό δάσος. Η αναφορά Γουόρεν, η επίσημη αναφορά για τη δολοφονία του Τζο Κένεντι, είναι ακόμα και σήμερα υποσυζήτηση. Ο τύπος, αμέτρητα βιβλία, προσπαθούν να ρίξουν φως στις σκοτεινές λεπτομέρειες της δολοφονίας. Όμως ακόμα πολλές ερωτήσεις παραμένουν χωρίς απάντηση. Ήξερε ο Νοστράδαμος πριν 400 χρόνια περισσότερα από όσα ξέρουμε εμείς σήμερα? Προβλέπετε ότι κι άλλος θα πέσει τη νύχτα. Ο Ρόμπερτ Κένεντι δολοφονήθηκε τη νύχτα της 5ης Ιουνίου 1968. Και ο δικός του θάνατος είχε προβλεφθεί από την Τζιν Ντίξον. Υπάρχει ένας τρίτος αδερφός Κένεντι, ο Έντουαρντ. Σε πολλούς στίχους του ο Νοστράδαμος αναφέρεται σε τρεις αδερφούς. Εννοούσε τους Κένεντι? Ένας στίχος λέει, ο νεότερος θα κυλιδωθεί. Λίβελος, άσχημες φήμες, ισχυρισμοί και ντροπιαστικές διαδικασίες χαρακτήρισαν την υπόθεση του θανάτου της Μέρι Τζο Κοπέκνη, που σκοτώθηκε το 1969 σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα που προκάλεσε ο Έντουαρντ Κένεντι, ο νεότερος από τους αδερφούς. Ο Κένεντι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του σε μια στενή γέφυρα και έπεσε στο ποτάμι. Ενώ εκείνος μπόρεσε να βγει, η Μέρι Τζο Κοπέκνη πνίγηκε μέσα στο αμάξι. Περιέργως δεν ανέφερε το ατύχημα στην αστυνομία παρά μόνο 8 ώρες αργότερα. According to police, 8 hours elapsed from the time of the accident until he showed up at the police station to report it. Όταν θα ετοιμάζονται μεγάλες προετοιμασίες για τον πόλεμο, κάποιος θα αμφισβητήσει το μεγαλύτερο. Η στάση του Προέδρου Κένεντι κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Κούβα σχολιάστηκε από πολλούς εκείνη την εποχή. Όμως ήταν δυνατόν να αποφευχθεί ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και κατά συνέπεια η συμπεριφορά του Κένεντι κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Κούβα αποδείχθηκε σωστή. Ο Νοστράδαμος συνεχίζει και λέει, και πολύ σύντομα μετά και οι δύο θα είναι στο ίδιο επίπεδο διακυβέρνησης.
μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτή την πρόβλεψη ότι όπως ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Έντουαρντ Κένεντι θα γίνει κάποια μέρα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η άφιξη στο φεγγάρι. Πρώτος ο Τζον Κένεντι έθεσε το στόχο να πατήσει ο πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι πριν τελειώσει η δεκαετία του 60. Στις 21 Ιουλίου 1969, ο Νίλ Άρμστρογκ είναι ο πρώτος άνθρωπος που πατάει στη Σελήνη. Όλοι θα ταξιδεύουν με ασφάλεια στη ξηρά, τον αέρα και τη θάλασσα. Θα έρθει και θα κινείται στην άκρη του φεγγαριού και θα φτάσει σε μια παράξενη γη. Κατά τη διάρκεια του αγώνα δρόμου των δύο υπερδυνάμεων για την κυριαρχία στο διάστημα, συνέβησαν πολλά ατυχήματα. Ο νέος σκοπευτής θα προκαλέσει μεγάλη ευτυχία και πόνο. Μήπως ο Νοστράδαμος χρησιμοποίησε τη λέξη σκοπευτής για να περιγράψει τους πυράβλους? Πολλοί συγγραφείς είναι πεπισμένοι ότι αυτό ισχύει. Μεγάλη απογοήτευση για έναν, μεγάλη δόξα για άλλον. Φυσικά αυτός ο στίχος μπορεί να ερμηνευθεί σαν μια αναφορά στην κούρσα στο διάστημα ανάμεσα σε Ρώσους και Αμερικανούς. Οι δηλώσεις του Νοστράδαμου για την Καθολική Εκκλησία και η ιστορία των διάφορων ηγετών της είναι πιο ξεκάθαρες και κατανοητές. Εξαιτίας του θανάτου του πολύ γέρου Πάπα, ένας Ρωμαίος μεγάλης ηλικίας θα εκλεγεί. Γι' αυτόν θα πούνε ότι κατέστρεψε τη φήμη του Μάντι, όμως εκείνος θα κρατήσει το αξίωμα για πολύ και με μεγάλη εξουσία. Με τον πολύ γέρο Πάπα, ο Νοστράδαμος μπορεί να εννοεί τον Πάπα Πίο τον Έκτο, που πέθανε σε ηλικία 82 χρόνων. Μετά το θάνατό του, το Φεβρουάριο του 1939, ο Ρωμαίος Ευγένιος Πατσέλη εκλέχθηκε για να είναι ο διάδοχός του. Ένας Ρωμαίος μεγάλης ηλικίας θα εκλέγει. Αυτός ο οποίος ο 7ος ήταν μόνο 63 χρονών όταν εκλέχθηκε Πάπας. Η στάση του απέναντι στο Χίτλερ και το Μουσολίνι απέναντι στους φασίστες και τους Ναζί ήταν πολύ αντιφατική και έφερε την Εκκλησία σε δύσκολη θέση. Γι' αυτόν θα πούνε ότι κατέστρεψε τη φήμη του Μάντι. Όμως εκείνος θα κρατήσει το αξίωμα για πολύ και με μεγάλη εξουσία. Ο οποίος ο 7ος θα ηγηθεί στην Εκκλησία σαν Πάπας μέχρι τη χρονιά 1958. Αυτό είναι ένα διάστημα 19 χρόνων, ένας από τους μεγαλύτερης διάρκειας Πάπας. Σε δραματική αντίθεση είναι η σύντομη ηγεσία του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Πρώτου. Δήρξε μόνο 33 μέρες. Ο θάνατός του ήταν αναπάντεχος για την Εκκλησία και όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία, ο Πάπας πέθανε από ανακοπή καρδιάς. Όμως πολλές ερωτήσεις δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Μέχρι σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι ο Ιωάννης Παύλος ο Πρώτος δολοφονήθηκε. Αφού ανακαλυφθεί ο τάφος του Μεγάλου Ρωμαίου, ένας νέος Πάπας θα εκλεγεί την επόμενη μέρα. Η γερουσία δεν τον αναγνωρίζει υπό κανέναν όρο. Το αίμα του είναι δηλητηριασμένο με το Άγιο Δισκοπότηρο. Ο τάφος του Αγίου Πέτρου του Μεγάλου Ρωμαίου ήταν ευλογημένος κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του Παύλου του Έκτου στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου. Όταν πέθανε ο Παύλος ο Έκτος το 1978, την επόμενη μέρα εκλέχθηκε Πάπας ο Ιωάννης Παύλος ο Πρώτος. Μήπως ο Ιωάννης Παύλος που φαινόταν πολύ φιλελεύθερο δεν ήταν αποδεκτός από τους καρδινάλιους? Μήπως ήταν η προοδευτική τακτική της Εκκλησίας ένας λόγος για να δολοφονηθεί ο Πάπας?
Όταν ενωθούν όσοι είναι γύρω από τον Βόρειο Πόλο, μεγάλος φόβος και τρόμος θα αναπτυχθεί στην Ανατολή. Ένας νέος θα εκλεγεί, ο τρόμος θα συνεχίσει. Η Ρόδος και το Βυζάντιο θα πληγούν σε βαρβαρικό αίμα. Μήπως ο Νοστράδαμος μιλούσε για την πρώην Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν αναφερόταν σε αυτούς γύρω από τον Βόρειο Πόλο που θα ενωθούν? Πολλοί ειδικοί που ερμηνεύουν το έργο του είναι σίγουροι γι' αυτό. Η Γκλάσνοστ και η Περεστρόικα του Γκορμπατσόφ από τη μία και οι πρωτοβουλίες αφοπλισμού του Ρίγκαν και του Μπους από την άλλη. Όταν ενωθούν αυτοί γύρω από τον Βόρειο Πόλο. Αν αυτός ο στίχος του Ροστράδαμου σημαίνει την προσέγγιση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την πρώην Σοβιετική Ένωση, ούτε αυτός ο στίχος ούτε καμία άλλη προφητεία αναφέρει την ενοποίηση της Γερμανίας και τη διάλυση του Ανατολικού Μπλοκ. Αυτό που μοιάζει πιο σημαντικό και ουσιαστικό για τον Ροστράδαμο είναι οι αλλαγές που συμβαίνουν την ίδια στιγμή στην Ανατολή. Όταν ενωθούν αυτοί γύρω από τον Βόρειο Πόλο, μεγάλος τρόμος θα δημιουργηθεί στην Ανατολή. Μήπως ο Νοστράδαμος περιγράφει τη νέα δύναμη του Ισλαμικού φουνταμενταλισμού? Θα εκλεγεί κάποιος νέος, ο τρόμος θα συνεχίσει. Ποιον Ισλαμικό ηγέτη μπορεί να εννοεί ο Νοστράδαμος? Μια πιο συγκεκριμένη αναφορά σε αυτό το πρόσωπο υπάρχει σε μια άλλη προφητεία. Στίχος 70 του 1ου αιώνα λέει: «Δεν υπάρχει τέλος για τη βροχή, την πείνα, τον πόλεμο στην Περσία. Η πίστη γίνεται φανατισμός και προδίδει τον κυβερνήτη. Το τέλος του προέρχεται από τη Γαλλία. Μυστικός ιονός για ένα προφήτη». Ο Σάχης της Περσίας δεν κατάφερε να οδηγήσει τη χώρα του έξω από τη μιζέρια. Αυτό που τελικά τον έκανε να αποτύχει ήταν οι φανατικοί Ισλαμιστές φουνταμενταλιστές, των οποίων την επιρροή είχε υποτιμήσει. «Το τέλος του προέρχεται από τη Γαλλία. Μυστικός ιονός για ένα προφήτη». Από την εξορία του στη Γαλλία, ο Αγιατολά Χομεϊνί ετοιμάζει την ανατροπή του Σάχη. Αυτός ο ίδιος θα γίνει ο νέος αρχηγός του Ιράν και θα δημιουργήσει νέο Ισλαμικό κίνημα. Θεωρεί ο Νοστράδαμος τον ερχομό του Χομεϊνί στην εξουσία ένα μυστικό ιονό, ένα κακό προμήνυμα? Το φάντασμα της Ισλαμικής εισβολής δεν περιγράφεται απλά από πολυαρίθμους πολιτικούς αργότερα. Βρίσκεται επίσης και σε πολλές προφητείες του Νοστράδαμου. Ο ισχυρός του Ισλαμικού νόμου έρχεται από την περιοχή της ευτυχισμένης Αραβίας. Θα επισκεφθεί την Ισπανία και θα κατακτήσει τον Καναδά. Ακόμα πιο βιαία θα επιτεθεί στο λαό της Λιγουρίας από τη θάλασσα. Σύμφωνα με πολλούς ειδικούς της ερμηνείας, η Ισλαμική εισβολή που θα οδηγήσει τελικά στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην καταστροφή του Βατικανού περιγράφεται προφητικά από τον Ροστράδαμο στο στίχο 25 του 5ου αιώνα. Όταν ο Άρης, ο Ήλιος και η Αφροδίτη είναι στο ζώδιο του λιονταριού, ο Άραβας ισχυρός θα ξεπεράσει την κυβέρνηση της Εκκλησίας κατά μήκος της θάλασσας. Κοντά στην Περσία, περίπου 1.000.000 θα είναι σε ετοιμότητα για να επιτεθούν στο Βυζάντιο και την Αίγυπτο με φίδια και σκουλίκια. Ο αστρονομικός αστερισμός που περιγράφει ο Νοστράδαμος θα συμβεί για άλλη μια φορά περίπου σε αυτό τον αιώνα, μάλιστα στις 22 Αυγούστου 1998. Άλλη μια προφητεία που φαίνεται να έχει άμεση σχέση με την προηγούμενη λέει: «Ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις που είναι τόσο απόμακρες, η μία από την άλλη, μια μεγάλη κίνηση απάτης που δεν είναι αντάξια καμίας από τις δύο, θα έρθει στο προσκήνιο, όταν το Ισλάμ θα κάνει τον ήλιο να χάσει τη λάμψη του». Όταν το Ισλάμ θα κάνει τον ήλιο να χάσει τη λάμψη του. Μια εικόνα του τρόμου στον πόλεμο του Περσικού μας έδωσε ένα παράδειγμα. Πετρολοπηγές που καίγονταν έκρυψαν τον ήλιο και έκαναν την ημέρα νύχτα. Οι επόμενες προφητείες του Νοστράδαμου μας προειδοποιούν ενάντια σε ένα πολύ διαφορετικό κίνδυνο. Όμως ό,τι ζει και δεν έχει λογική θα σκοτώσει τον εφευρέτη του. Μήπως ο Νοστράδαμος χρησιμοποίησε αυτές τις λέξεις πριν 400 χρόνια για να περιγράψει τις ραδιενεργές ουσίες? Προσπαθεί να μας προειδοποιήσει για τη χρήση της ατομικής ενέργειας? Σε άλλους στίχους μιλάει για κρυμμένες φωτιές, μια περιγραφή των σημερινών ατομικών αντιδραστήρων.
Για άλλη μια φορά ο προφήτης μας προειδοποιεί για τους κινδύνους που προέρχονται από αυτή την κρυμμένη φωτιά. Περιγράφει εικόνες καταστροφής, όπως την είδαμε στο Τσέρνομπιλ. Πριν να ρίξουμε μια ματιά στο μέλλον με τη βοήθεια των προφητιών του Νοστράδαμου, ας θυμηθούμε αυτό που τονίζει πολλές φορές ο Νοστράδαμος στο γράμμα του προς το γιο του Κέσσαρα. Να κατανοήσουν πράγματα στην καλυμμένη τους μορφή όταν έρθει ο καιρός. Η άγνοια θα έρθει και θα υπάρξει μεγάλη διαφάνεια. Ο Νοστράδαμος τονίζει συνέχεια ότι κάποια μέρα, όταν είναι όριμη η εποχή, θα βρεθεί το τέλειο κλειδί για την ερμηνεία των προφητιών του. Μία συγγραφέας και ειδικός των ερμηνεών του που βασίζεται σε αυτές τις λέξεις του Νοστράδαμου είναι η κυρία Χιούιτ. Στο βιβλίο της, «Οι απίστευτες προφητείες του Νοστράδαμου στη στροφή της χιλιετίας», προσπαθεί να ρίξει μια ματιά στα γεγονότα, στα χρόνια ανάμεσα στο 1993 και το 2000, βασιζόμενη σε ένα νέο κλειδί που έχει ανακαλύψει. Αυτό το περίπλοκο σύστημα αποκωδικοποίησης των ημερομηνιών που εξηγεί λεπτομερώς το βιβλίο της δεν μπορεί να περιγραφεί βέβαια εδώ. Εν συντομία, η κυρία Χιούιτ θεωρεί ότι οι προφητείες είναι αναγράμματα. Ο κάθε ένας στίχος ξεχωρίζει και ερμηνεύεται ξανά με χρονολογίες σημαντικές, λέξεις κλειδιά και γράμματα. Σύμφωνα με εκείνη, τα επόμενα γεγονότα πρέπει να συμβούν ή να έχουν συμβεί αντίστοιχα ανάμεσα στο 1993 και το 2000. Στις 8 Μαΐου 1993, στις 7:05 το πρωί, ένας φοβερός σεισμός θα σύσει την Καλιφόρνια. Ένας σεισμός που θα είναι πολύ χειρότερος από αυτόν του 1906 ή αυτόν του Οκτωβρίου του 1989. Αυτό δεν έχει συμβεί. Μετά από αυτή τη φυσική καταστροφή, προβλέπεται ότι το Σαν Φρανσίσκο θα καταστραφεί τελείως, όπως το 1906. Τριάντα 33 λεπτά αφού ξεκίνησε ο σεισμός, όλα τα κτίρια και τα στούντιο στο Hollywood πρέπει να έχουν καταρρεύσει. Γιγάντια κύματα πρέπει να έχουν καλύψει την Αμερικανική Δυτική Ακτή και τον κόλπο της Καλιφόρνια. Η πόλη του Σαν Διέγκο θα χαθεί στη θάλασσα. Για μέρες μετά το σεισμό, η χερσόνησος της Νότιας Καλιφόρνιας και η ακτή στο Μεξικανικό Ειρηνικό πρέπει να έχουν πλημμυρίσει από τρομακτικές μάζες νερού. Πάλι αυτές οι καταστροφές δεν υλοποιήθηκαν. Στις 4 Ιουλίου 1994, ο Νέλσον Μαντέλα θα εκλεγεί πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Η αλόγιστη καταστροφή των τροπικών δασών και η όλο αυξανόμενη μόλυνση του περιβάλλοντος προκαλούν δραματικές αλλαγές στην ατμόσφαιρα, το κλίμα και όλη την οικολογία του πλανήτη. Η τρύπα του όζοντος θα μεγαλώνει όχι μόνο στην Ανταρκτική αλλά και στην Αρκτική. Η παγκόσμια θερμοκρασία θα ανέβει και θα προκαλέσει το λιώσιμο των πάγων και των παγετών. Μουσική
ξηρασία και εκτεταμένες πυρκαγιές θα χτυπήσουν πολλά μέρη της Νότιας Αμερικής, την Ευρώπη και την Αφρική. Ανεμοστρόβιλοι, άνεμοι και καταστροφές από πλημμύρες θα πολλαπλασιαστούν. Αυξημένη ηφαιστειακή δραστηριότητα θα επιβαρύνει επιπλέον την ατμόσφαιρα. Το 1995 οι επιστήμονες θα μπορέσουν να περιγράψουν τη μαύρη τρύπα φυσικά και μαθηματικά. Ένα βασικό βήμα εμπρός που θα οδηγήσει σε μια νέα κατανόηση του σύμπαντος. Την ίδια χρονιά, μια επαναστατική μέθοδος στον τομέα της γενετικής θα παρέχει νέες ιατρικές και φαρμακευτικές μεθόδους θεραπείας. Το 1996 θα είναι δυνατόν να περιγραφεί ξανά και να υπολογιστεί η θεωρία του χάους και η λογική με τη βοήθεια των υπολογιστών. Βάζοντας τη θεωρία του χάους στις φυσικές επιστήμες, θα οδηγηθούμε σε μια νέα ερμηνεία του κόσμου. Οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις κατανοούνται και ερμηνεύονται διαφορετικά. Μια απελπιστική τραγωδία θα συμβαίνει στην Ήπειρο της Αφρικής. Ξηρασία, αποτυχημένες οδιές και κακός χειρισμός στην έκρηξη του πληθυσμού θα έχουν σαν αποτέλεσμα εκατομμύρια πεινασμένους πρόσφυγες. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, κυρίως στο Σουδάν, τη Σομαλία και την Αιθιοπία υπάρχει κίνδυνος λοιμού. Εκατοντάδες χιλιάδες θα υποκύψουν στην ασιτία, την αρρώστια και το AIDS. Τον Αύγουστο του 1998, όντα από το διάστημα θα κινηματογραφηθούν και θα φανούν στην τηλεόραση. Η παγκόσμια μετάδοση αυτών των εικόνων θα προκαλέσει οριστική αλλαγή της κοινής γνώμης για την ύπαρξη πολιτισμών και μορφών ζωής σε άλλους πλανήτες. Ο άνθρωπος δεν είναι πλέον μόνο στο σύμπαν. Άλλη μια κατάρα της ανθρωπότητας θα φανεί το 1998. Με τη βοήθεια των ηχητικών κυμάτων, οι φυσικοί θα καταπολεμήσουν τον καρκίνο. Νέα συστήματα προώθησης πυράβλων που αναπτύχθηκαν από το 1995 έως το 1998 θα επιτρέψουν στον άνθρωπο να ξεκινήσει μια επανδρομένη αποστολή στον Άρη. Τον Αύγουστο ή Σεπτέμβριο του έτους 2000, ο πρώτος άνθρωπος θα πατήσει το πόδι του στον κόκκινο πλανήτη. Μια νέα εποχή, όχι μόνο στις επανδρομένες αποστολές, αλλά και στην ιστορία του ανθρώπινου είδους, έχει ξεκινήσει. Άλλοι ειδικοί των ερμηνεών προβλέπουν μεγάλη εισβολή των Αράβων και του Ισλάμ στη στροφή της χιλιετίας. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα ξεσπάσει. Ο τελευταίος Πάπας θα δολοφονηθεί. Η Ρώμη και η Ιερά Θάλασσα θα καταστραφούν. Το Παρίσι και η Ρώμη θα καταστραφούν από ατομικές βόμβες. Όταν θα πέφτει φωτιά από τον ουρανό, σχεδόν όλο το Παρίσι θα καεί. Το κάψιμο απειλεί και τον Δευκαλίωνα. Ό,τι απομείνει θα είναι ζωντανή φωτιά και ατσαλένιος θάνατος. Η ξηρά που για καιρό περιέβαλε το Σικουάνα και το Μάρνη δεν θα είναι κατοικήσιμη. Και στον Τάμεση οι φρουροί που ήθελαν να αντισταθούν πέφτουν πάλι από πράξεις πολέμου.
Πολλοί ειδικοί βλέπουν την εποχή της μεγάλης έκλειψης του ήλιου το 1999 σαν την κρίσιμη καμπή της ιστορίας. Τον 7ο μήνα της χρονιάς 1999 ένας μεγάλος βασιλιάς τρόμου θα έρθει από τον ουρανό. Στον 48ο στίχο του 1ου αιώνα ο Νοστράδαμος εξηγεί συγκεκριμένα το σημείο του χρόνου άλλη μια φορά. 20 χρόνια από τη βασιλεία του Φεγγαριού τελειώνουν όταν μια άλλη βασιλεία θα ξεκινήσει στην αρχή της τρίτης χιλιετίας, όταν ο ήλιος είναι στη σκοτεινή του μέρα, τότε η προφητεία μου θα εκπληρωθεί και θα ξεπεραστεί. Μήπως καταστραφεί η γη και μολυνθεί από έναν ατομικό πόλεμο στη στροφή της χιλιετίας, ή μήπως η ανθρωπότητα μπει στη νέα εποχή με ένα νέο πνεύμα και μια νέα κατανόηση του κόσμου μας. Όσο υπάρχει σιγουριά για τα περασμένα γεγονότα που περιγράφει ο Νοστράδαμος, η ερμηνεία του μέλλοντος της ανθρωπότητας και του πλανήτη δεν είναι διάφανη. Όλοι έχουν κοινό ότι δεν υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία. Όμως ο Νοστράδαμος ο ίδιος δεν ήταν απεσιόδοξος. Ήταν αστρολόγος και βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος. Στο γράμμα στο γιο του τον Γκέσαρα τονίζει συνέχεια ότι οι προφητείες του είναι υπενθυμίσεις και για το καλό της ανθρωπότητας. Ο Νοστράδαμος δεν θεωρεί καμία από τις προφητείες του τελεσίδικη, γιατί τίποτα δεν ολοκληρώνεται χωρίς το Θεό. Έτσι, ας θεωρήσουμε τις προφητείες του Νοστράδαμου μια νουθεσία. Μια νουθεσία στην κατάλληλη στιγμή, που απευθύνεται απεγνωσμένα σε όλους μας, για να σώσουμε τον πλανήτη από περαιτέρω καταστροφή και δυστυχία. Αφήγηση Γιώργος Μάζης. Ηχοληψία, τεχνική επεξεργασία, στούντιο SPK Video Film.